συνολική σωματική δουλειά και εργασία. Κανεί μόνο του δεν μπορεί, ειδικά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο χώρο όπω είναι αυτό τη κεντρική διοίκηση και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Από την αρχή, το τρίτο προσωπικό βασίσαμε τη λειτουργία τη αναπτυξιακή εταιρεία. Ήταν ανάπτυξη, συνεργασία και εξωστρέφεια. Δηλαδή, το στίχημα το οποίο βάλαμε από την αρχή ήταν να φτιάξουμε μια νέα σύγχρονη αναπτυξιακή εταιρεία, να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία δίνει το θεσμικό πλαίσιο, το κράτος, στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να φτιάξουμε μια εταιρεία που δεν θυμίζει κάτι από τα παλιά που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θα είναι μια εταιρεία σύγχρονη και ανθρωποκεντρική. Γι' αυτό και αυτό το οποίο είχαμε πάντα ως σκοπό ήταν σύγχρονη τρόπη διοίκησης, διαφάνεια, λογοδοσία, διαδικασίες πιστοποιημένες και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι αναπτυξιακό και κοινωνικό. Δηλαδή, να έχουμε αντικείμενο το οποίο θα φέρνει έσοδα στο Δήμο, θα προωθεί τη συνεργασία του Δήμου με άλλους Δήμους για να ενισχύσει τη δυνατότητα που έχει για την παρέμβαση του χώρου τοπικής αυτοδιοίκησης, με άλλους φορείς εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ήταν η Πανεπιστήμια και οι φορείς του εξωτερικού. Αλλά όλα αυτά να μεταφράζονται σε τι? Να μεταφράζονται όχι απλά σε νούμερα, να μεταφράζονται σε καλυτέρηση, σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας, των πολιτών του Δήμου Φιλής, σε θέσεις εργασίας, σε κάτι χειροπιαστό. Γι' αυτό και προχωρώντας στο κομμάτι του απολογισμού, θέλω να πω ότι ενώ συνήθως λέμε ότι τα αριθμοί λένε την αλήθεια, εδώ πέρα λένε τη μισή αλήθεια. Ναι, μεν λένε την αλήθεια ως προς τη δουλειά που έχουμε κάνει, αλλά δεν μπορούν να αποτυπώσουν ακριβώς το αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα της σωματικής εργασίας. Τι μπορούμε να πούμε μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας, γιατί της ουσίας η αναπτυξιακή διεύθυνση τέλος του 2020. Το 2021 είναι το πρώτο χρόνο λειτουργίας. Τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει σε 12 προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Τις έχουμε κάνει σε συνεργασία με 6 Δήμους και 6 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε εξασφαλίσει προς εκτέλεση για την επόμενη διετία 2022-2023 18 εκατομμύρια ευρώ ως προς τον κύκλο εργασιών. Αυτά θα προφέρουν ακαθάριστα έσοδα 750.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2024, που δίνουν η πρώτη πενταετία λειτουργίας της εταιρείας, θα έχουμε καταφέρει η εταιρεία να λειτουργεί και να προσφέρει χωρίς να χαλάσουν ούτε ένα ευρώ από τα λεφτά των δημοτών του Δήμου Φιλής. Όλα αυτά με διαφάνεια, με λογοδοσία, με πιστοποιημένες διαδικασίες, με αποφάσεις που όλες βρίσκονται στη διάρκεια και μπορούν όλες να ληφθούν από οποιονδήποτε πολίτη θέλει να πάει τώρα και στιγμή, γιατί θέλουμε η λογοδοσία να είναι το βασικό μας κομμάτι. Όμως, το αναπτυξιακό αποτύπωμα, περισσότερο, και βλέπω τώρα το απέναντί μου τους αξιότιμους προσκεκλημένους μας, του Μάρκους και τον Πρίτανη, του Ανεσυνδίου Δυτικής Αττικής, το αναπτυξιακό μας αποτύπωμα περισσότερο αποτυπώνεται στις προοπτικές και στα επόμενα έργα τα οποία έχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας και με τους άλλους Δήμους για να κάνουμε δύο μεγάλα έργα τα οποία θα αλλάξουν πραγματικά το κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα της περιοχής. Το ένα είναι ένα σύλλογο ΣΔΙΚ που θα δημιουργηθεί για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μαζί με αυτές ένα νέο σύγχρονο διοικητήριο και ένα νέο σύγχρονο πνευματικό μετροπολιτικό κέντρο που θα αλλάξει πραγματικά το αναστικό ιστό όλης της περιοχής, αλλά θα δώσει νέο αίμα στην περιοχή. Θα γίνει πλέον φοιτητούπολη το σχέδιο του Δήματος. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα μεγάλα επιχειρηματικά πάρκα, τα οποία θα προσελκύσουν σύγχρονες επενδύσεις, σύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές στο περιβάλλον, μεγάλες επιχειρήσεις, που τι θα προσφέρουν στην περιοχή? Θα προσφέρουν θέσεις εργασίας. Αυτό το οποίο ζητάμε. Τα νέα παιδιά της περιοχής, που είναι πλούσιο το ανθρώπινο δυναμικό, θα βρίσκουν πλέον καλές θέσεις εργασίας εδώ στον τόπο μας. Αυτό σε συνεργασία και με τους άλλους Δήμους που ήδη έχουν ξεκινήσει αλλά και πρόκειται να ξεκινήσουν το 2022, θα δώσουν ένα εντελώς διαφορετικό αναπτυξιακό αποτύπωμα στον Δήμο, αυτό που ο Δήμαρχος λέει πάρα πολύ σωστά, το brand name της περιοχής. Πριν περάσουμε να ξέρουμε και οι γενικές τους προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να κάνω μια πολύ προσωπική
αρχηγό του ΕΕ, του Δήμου Σιλής, και σε επίπεδο στελεχών του Δήμου, αλλά και σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών, είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογο και πιστεύω ότι ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα και με τη βοήθεια τη κεντρική διοίκηση, αλλά κυρίω με τη δουλειά που κάνει ο Δήμο Σιλής, του παππού και όλοι οι άξιοι συνεργάτε του Δημοτική Αρχή, θα μπορέσει το brand name αυτό να είναι πλέον αντάξιο των ανθρώπων που έχει ο Δήμο Σιλής. Θέλω να πω ότι πλέον σα νιώθω δικού μου ανθρώπου και πλέον νιώθω την περιοχή ότι είναι ο δικό μου τόπο. Και το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι και τα επόμενα χρόνια με του νέου ρόλου που θα έχουμε, αλλά πάντα εδώ, το μόνο το οποίο βρισκόμαστε είναι πολλή δουλειά, συστηματική δουλειά, με υπομονή και με πρόγραμμα, γιατί ό,τι κάνουμε και ό,τι παρουσιάζουμε, το αντικείμενο είναι ένα. Ο σκοπό είναι ένα. Πώ θα καλυτερέσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε και στο αξιότιμο συναδέλφο. Και εμείς και το πολύ ευχαριστούμε.